ξεκινάμε μια προσπάθεια και στο πλαίσιο του δυνατού να αποδώσουμε τις πρέπουσες τιμές προς αυτούς τους ανθρώπους που αξίζουν πολλά, που έχουν προσφέρει πολλά. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο γίνεται και η απόψινή εκδήλωση για να αποδώσουμε τιμές σε ένα πανάξιο στέλεχος της μεγαλικής κοινωνίας, τον Αλέκο τον Ηλία. Ήταν ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου μας. Είχε την πάντα την οποία αναζωογόνησε και την έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Και ευτυχώς ότι έχουμε και άξιο διάδοχο, ο οποίος συνεχίζει αυτό το έργο και το εμπλουτίζει και το μεγαλώνει. Και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε την ονομασία αυτής της αίθουσας με το όνομά του, για να μείνει στους αιώνες των αιώνων. Άξιος ο Αλέκος ο Ηλίας. Σαν σήμερα, ο πατέρας μου έφυγε το 2009 από αυτόν τον κόσμο και μας βλέπει από αλλού. Τόσα χρόνια ζήσαμε μαζί μέσα σε αυτό το κτίριο, εδώ και εκεί. Η θέση του για πολλά χρόνια ήταν εδώ ως μαέστρος να διευθύνει την προοδεία μας και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Σήμερα είμαι εγώ εδώ, συνεχίζοντας το έργο του. Και αυτός εκεί, απέναντι μας, να μας κοιτάει και να μας καμαρώνει. Υποστήριξε θερμά την τόπια μουσική λαϊκή παράδοση. Εμπνευστής, εγώ θα μου επιτρέψω να πω, και εκείνος μέγας υποστηρικτής και δημιουργός του Χοροδιακού Φεστιβάλ των Μεγάλων, που ζει ως πετυχημένος θεσμός μέχρι σήμερα. Υπήρξε ταμείας της Ένωσης Χοροδιών Ελλάδος, έγραψε και κυκλοφόρησε σε CD τραγούδια των Μεγάλων με τη χοροδία και μεγαλύτερες τραγουδιστές και φυσικά το έργο του είναι σημαντικό, σπουδαίο και μεγάλο. Η τιμή αυτή που γίνεται στον Αλέκο την αξίζει, διότι πράγματι είναι θείο δώρο το ότι αυτός ο άνθρωπος με την ίδρυση του οδείου. Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα, εγώ ας πούμε τα πρώτα τα παιδικά μου που ήθελα να μάθω κιθάρα, δεν είχα πού να κοντάρθω. Και βρήκα μια μέθοδο άνευ δασκάλου, έτσι λέγανε τότε. Ενώ τώρα υπήρχε ένα οδείο, και την εποχή που παλεύω, ένα οδείο, το Απολώνιο, και λειτουργήσε μέχρι που έγινε το δημοτικό οδείο. Το πολιτιστικό τεράστιο έργο που έκανε μέσω των χοροδιών, μέσω του οδείου, μέσω των φεστιβάλ, στην ιδιαίτερα του Πατρίδα τα Μέγαρα, αλλά πάνω απ' όλα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Χοροδιών Ελλάδος, που δημιούργησε το σύγχρονο χοροδιακό κίνημα, και η Συμβουλή του Αλέκου του Ηλία είναι ανεπανάληπτη. Πέραν από την καλλιτεχνική αξία του έργου, θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο πρέπει να παραδειγματιζόμαστε. Με ζέστη φοβερή να μιλήσει άπαγες στη μουσική που τόσο αγαπούσε και με αυτήν ζούσε. Δεν ζούσε από τη μουσική, ζούσε με τη μουσική. Ίσως για τη μουσική. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος απόψε, σαν το λιμόσυνο. Κάνουμε μια εκδήλωση στη μνήμη ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον τόπο, στη χοροδία και στη φιλαρμονική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο του κ. Σταμούλη που σήμερα εδώ ονομάζουμε αυτή τη νέα του Αλέξανδρος Ηλίας και χρόνια πριν το έχουμε καταφέρει. Να ζήσουμε το κόσμο. Εμείς τραγουδά παιδιά, να ζήσουμε, να ζήσουμε.
hardcore chaos and worn wooden meters, wrong paper packages tied up with strings.